Ο μαθητικός διαγωνισμός ποίησης των εκπαιδευτηρίων Παναγία Προυσιώτισσα γεννήθηκε το 2012. Είναι ένας διαγωνισμός που έχει στόχο να αναδείξει την ποίηση και να ενώσει όλους τους μαθητές της Αιτωλοακαρνανίας που την αγαπούν. Είναι μια μεγάλη γιορτή για τα εκπαιδευτήριά μας. Μια γιορτή που τη στηρίζουν η Οργανωτική και η Κριτική Επιτροπή, οι μαθητές των εκπαιδευτηρίων μας και η υπεύθυνη εκπαιδευτικός. Το σχολικό έτος 2019-2020 ο ποιητικός διαγωνισμός ήταν αφιερωμένος στον Νίκο Καζαντζάκη. Η μικρή αυτή ταινία δημιουργήθηκε αντί της τελετής απονομής βραβείων και επένων. Συγχαίρουμε και ευχαριστούμε θερμά όλα τα παιδιά που τίμησαν με τις συμμετοχές τους στον διαγωνισμό του σχολείου μας. Αποχαιρετούμε τον Νίκο Καζαντζάκη και καλωσορίζουμε πλέον τον ένατο διαγωνισμό ποίησης των εκπαιδευτηρίων μας, ο οποίος είναι αφιερωμένος στη μελοποιημένη ποίηση. Όταν έμαθα ότι κέρδισα στο διαγωνισμό ποίησης, χάρηκα και συγκινήθηκα ταυτοχρόνως, γιατί δεν περίμενα ότι θα κέρδιζα την πρώτη θέση. Το ποίημα μου το εμπνεύστηκα από ένα βιβλίο που είχα διαβάσει πριν από καιρό. Θα έπαιρνα μέρος στο διαγωνισμό χωρίς δεύτερη σκέψη, γιατί η ποίηση είναι ο μοναδικός δρόμος για να ξεφεύγει κανείς από την ασχήμια του σύγχρονου κόσμου. Κατά τη γνώμη μου, πιστεύω ότι τα βιώματα και οι εμπειρίες που ζει ένας άνθρωπος παίζουν ένα μεγάλο ρόλο, έτσι ώστε να γεννηθεί αυτή η ανάγκη και η δίψα για την ποίηση στον άνθρωπο. Η οικογένειά μου γενικά υπάρχουν άτομα που ασχολούνται με την ποίηση, όπως τα αδέρφια μου, η θεία μου ή η γιαγιά μου. Εγώ, αρχικά, ήθελα να πάρω μέρος σε διαγωνισμούς και διάλεξα αυτούς με την ποίηση, έτσι άρχισα να γράφω ποίηματα. Μέχρι τώρα έχω γράψει μόνο δύο για τους δύο διαγωνισμούς που έχω συμμετάσχει. Λέω να φτιάξω κι άλλα όποτε μπορέσω. Διαβάζω τα ποίηματά μου, όχι σε πολλούς. Κυρίως σε δύο άτομα τα διαβάζω. Το πρώτο άτομο είναι η μητέρα μου και πάντα με συγχαίρει. Το δεύτερο άτομο είναι η καθηγήτρια αρχαίας στο σχολείο μου, η κυρία Μπέρλα, που χάρη σε εκείνη έμαθα για το διαγωνισμό και πήρα μέρος και πιθανότητα χωρίς εκείνη να μην είχα γράψει ούτε τα μισά από τα ποίηματά μου και γι' αυτό την ευχαριστώ πάρα πολύ. Προς το παρόν δεν έχω σκεφτεί το επόμενο μου ποίημα. Όταν μου ξαναδοθεί η ευκαιρία θα ασχοληθώ. Γενικά τα ποίηματα που μου αρέσουν να γράφω είναι σχετικά με την καθημερινότητα και τέτοια πράγματα. Επίσης, σε κάνει να νιώθεις διάφορα συναισθήματα. Ανάλογα με το θέμα που έχεις επιλέξει να αναπτύξεις, σε κατακλείς με χαρά, πόνο, ένταση, αγάπη. Προσωπικά, όταν έχω κάποιες ιδέες, νιώθω τόση ανυπομονησία να τις καταγράψω στο χαρτί, να τις ξεχαστώ, να τις τελειοποιήσω όσο μπορώ. Και μόλις τελειώσω, νιώθω μια ηρεμία, μια γαλίδαση. Έχω δυνατότητα να γράφω χωρίς περιορισμούς και όρια και νιώθω μια ικανοποίηση γι' αυτό. Με κάνει να νιώθω ελεύθερη. Και η ποίηση είναι το μέσο διαφυγής των εφήβων από τις δυσκολίες αυτής φάσης της ζωής τους. Η ποίηση δίνει αξία ακόμα και στα πιο ασήμαντα αγαθά της ζωής. Πιστεύω πως η ποίηση αποτελεί ένα μέσο οργάνωσης των σκέψεων και των συναισθημάτων του νέου.
απελευθερώνει την ένταση και το άγχος που μπορεί να τον καταβάλουν με έναν δημιουργικό και συνάμα διασκεδαστικό τρόπο. Ο μαθητικός διαγωνισμός ποίησης των εκπαιδευτηρίων Παναγία Προυσιώτισσα είναι ο μοναδικός μαθητικός διαγωνισμός ποίησης στην Ελλάδα που ο φορέας διοργάνωσής του είναι ένα σχολείο. Ποια στράτα από τις δύο αιώνιες να διαλέξω, ξαφνικά νογώ, απ' την απόφασή μου τούτη, κρέμεται όλη μου η ζωή, κρέμεται όλη η ζωή του σύμπαντου. Απ' τις δύο στράτες διαλέγω τον ανήφορο, γιατί, χωρίς νοητά επιχειρήματα, χωρίς καμιά βεβαιότητα, κατέχω πόσο ανήμπορος στην κρίσιμη τούτη στιγμή είναι ο νους και όλες οι μικρές βεβαιότητες του ανθρώπου. Διαλέγω τον ανήφορο, γιατί κατά κύμες μπρόχνει η καρδιά μου. Αγάπα τον κίνδυνο. Τι είναι το πιο δύσκολο, αυτό θέλω. Ποιο δρόμο να πάρεις, τον πιο κακοτράχαλο ανήφορο. Αυτόν παίρνω κι εγώ. Ο Νίκος Καζαντζάκης αναγνωρίζεται ως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες λογοτέχνες και ως ένας από τους περισσότερο μεταφρασμένους παγκοσμίως. Γεννήθηκε το 1883 στο Ηράκλειο της Κρήτης, που τότε λεγόταν Μεγάλο Κάστρο. Από το χώμα της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Κρήτης, θα ξεκινήσει το ταξίδι της ζωής του. Ταξίδεψε από τόπο σε τόπο, από ιδέα σε ιδέα, χωρίς να σταθεί, χωρίς να ησυχάσει πουθενά. Μέσα από τα έργα του θα μιλήσει απευθείας στις καρδιές των ανθρώπων και πολύ σύντομα θα αποκτήσει φανατικούς φίλους, αλλά και ορκισμένους εχθρούς. Λένουσκα, ξεκινάω. Μαζεύω τα σύνεργά μου. Δράση, ακοή, γεύση, όσφρηση, αφή, μυαλό. Σε ποιον εμπιστευτώ τις χαρές και τις πίκρες μου, τις μυστικές των κιχωτικές λαχτάρες της νιώτης, την τραχιά σύγκρουση αργότερα με το Θεό και με τους ανθρώπους. Και τέλος, την άγρια περηφάνεια που έχουν τα γεράματα που καίγονται, μα αρνιούνται ως το θάνατο να γίνουν στάχτα. Σε ποιον από πόσες φορές καρφάλωσα με τα πόδια, με τα χέρια, το κακοτράχαλο ανήφορο του Θεού. Κλίστρισα και έπεσα. Πόσες φορές σηκώθηκα, όλο αίματα και ξανά άρχισα να ανεχωρίζω. Πού να βρω μια ψυχή σαρατοπληγιασμένη και απροσκύνητη σαν τη δική μου. Θα εξομολογηθώ. Σε σένα θα εξομολογηθώ. Τα χέρια σου πιστεύουν τη ζωή μου. Μαζί σου θέλω να ταξιδέψω στον παράδεισο. Με την Ελένη, τη συντρόφισά του, το μεγάλο του έρωτα, θα πορευτεί τη ζωή του ο Νίκος Καζαντζάκης.
με τη Λένονσκα, όπως την αποκαλούσε, θα γίνουν ένα. Ήταν, όπως ο ίδιος έλεγε, η δική του Ελένη, το εφταγίνεκο, το εφταπέτσινο σκουτάρι της ζωής του, που καμία σαγίτα δεν το περνάει. Έχουν μείνει τρία κεφάλαια, ο Οδυσσέας, η Κρητική Ματιά και ο Ζορμπάς. Ο Ζορμπάς, ναι. Ήρθε η ώρα να κάνουμε αναφορά στο Ζορμπά. Ο Ζορμπάς κοίταξε τα αστέρια με το στόμα ανοιχτό, σαν να τα βλέπε για πρώτη φορά. Τι γίνεται εκεί πάνω, ξέρεις να μου πεις, αφεντικό? Ποιος τάκαμε και τι τάκαμε? Και πάνω απ' όλα ετούτο, γιατί να πεθαίνουμε? Δεν ξέρω, Ζορμπά, του αποκρίθηκα και ντράπηκα, σαν να με ρωτούσαν το πιο απλό πράγμα, το πιο απαραίτητο, και δεν μπορούσα να το εξηγήσω. Δεν ξέρεις? Τότε τι είναι αυτά τα παλιόχαρτα που διαβάζεις? Γιατί τα διαβάζεις? Άμα δεν λένε αυτό, τότε τι λένε? Λένε την αγωνία του ανθρώπου, που δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτά που ρωτάς, Ζορμπά. Να τη βράσω την αγωνία τους. Ξέρεις να χορεύεις? Εγώ χορεύω όταν έχω κέφι. Ζω κάθε στιγμή σαν να είμαι αθάνατος. Είμαι άνθρωπος, ακούς? Τι πάει να πει αυτό? Άνθρωπος θα πει να είσαι ελεύθερος. Ο πατέρας μου είχε υποσχεθεί ένα χρόνο ταξίδι. Όπου θέλω, αν έπαιρνα με άριστα το δίπλωμά μου. 3 μήνες βάσταξε το προσκύνημά μου στην Ελλάδα. Βουνά, νησιά, χωριά, μοναστήρια, ακρογιάλια. Και τώρα ακόμα, ύστερα από τόσα χρόνια, τα να θυμούμε, η καρδιά μου χτυπάει ευτυχισμένη και ανήσυχη. Χαρά μεγάλη να γυρνάς και να βλέπεις την Ελλάδα. Χαρά και μαρτύριο. Γυρνούσα την Ελλάδα και σιγά σιγά έβλεπα με τα μάτια μου, άγγιζα με τα χέρια μου. Αυτό μόνο φυρημένος στοχασμός δεν μπορεί να δει και να αγγίξει. Το πώς συνδυάζεται η δύναμη με την χάρη. Μερικά τοπία της Ελλάδας είναι δυσυπόστατα και δυσυπόστατη και η συγκίνηση που αναβρίζουν. Η ταχύτητα και η τρυφεράδα στέγονται η μία πλάι στην άλλη, συμπληρώνει μία την άλλη και σμίγουν σαν άντρας με γυναίκα. Ποτέ θαρώ δεν έσμιξαν σε κανένα μέρος της γης τόσο αρμονικά τα δύο τούτα συστατικά της τελειότητας. Ο Άρης με την Αφροδίτη, όσο στην αυστηρή και φιλογέλαστη Ελλάδα. Ό,τι πάνω απ' όλα με εγωίτευε και μου δίνει κουράγιο ήταν πως ο άνθρωπος που βρίσκονταν μέσα στο Χριστό ξεκίνησε να φτάσει στο Θεό, να σμίξει μαζί του. Άλλος δρόμος να φτάσει στο Θεό δεν υπάρχει. Ετούτον μονάχα, να μάχεσαι ακολουθώντας τα ματωμένα χνάρια του Χριστού. Δεν είναι ο Χριστός το τέλος, είναι η αρχή. Δεν είναι το καλωσόρισες, είναι το καλό ταξίδι. Δεν κάθεται αναπαμένος σε μαλακά σύννεφα. Θαλασσοδέρνεται κι αυτός μαζί μας. Με τα μάτια στυλωμένα ψηλά στο βοράστρι και κρατάει το τιμόνι. Γι' αυτό μ' αρέσει. Γι' αυτό θα πάω μαζί του. Σε ηλικία 73 ετών, και ενώ βρίσκεται στο απόγειο της φήμης του, ο Καζαντζάκης αρχίζει να γράφει την αναφορά του στον Γκρέκο. Την απευθύνει στον άλλο μεγάλο κριτικό και πνευματικό του πρόγονο, τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, όπως ένας στρατιώτης στέκεται στον στρατηγό του και κάνει την αναφορά του.
Ο Καζαντζάκης βιάζεται να τελειώσει την αναφορά του, γνωρίζοντας ότι ο χρόνος του λιγοστεύει. Στρατηγέ μου, τελεύει η μάχη. Κάνω την αναφορά μου. Να που πολέμησα, να πώς πολέμησα. Λαβώθηκα, δίλιασα, μα δεν λιποτάχτησα. Τα δόντια μου καταχτυπούσαν από το φόβο. Ατύλιγα σφιχτά το κουτελό μου με ένα κόκκινο μαντίλι. Να μην ξεκρίνονται τα αίματα. Και έκανα γυρούσι. Άκουσέ το λοιπόν, στρατηγέ, την αναφορά μου και κάμε κρίση. Άκουσε τη ζωή μου. Και αν πολέμησα κι εγώ μαζί σου, αν λαβώθηκα χωρίς κανέναν να μάθει πως πόνεσα, αν δεν γύρισα την πλάτη μου στον οχτρό, δώσε μου την ευχή σου. Μια από τις πιο μεγάλες χαρές που μπορεί να αξιωθεί ο άνθρωπος στον κόσμο τούτο είναι να είναι άνοιξη. Να φυσάει ελαφρό αγεράκι και να αρμενίζει στο Αιγαίο. Δεν μπόρεσα ποτέ να φανταστώ πώς γίνεται να είναι αλλιώς ο παράδεισος. Ποια άλλη χαρά στον ουρανό και στη γη μπορεί να είναι καλύτερα αρμονισμένη με το κορμί και με την ψυχή του ανθρώπου. Κλείσε τη φρικτή ώρα του θανάτου τα μάτια και αν δεις τη Σαντορίνη, την Άξο, την Πάρο, τη Μύκονο, θα μπεις, χωρίς να μεσολαβήσει το χώμα, στον Παράδεισο. Τι είναι ο κόρφος του Αβραάμ και τα άλλα εκτοπλάσματα του χριστιανικού Παραδείσου μπροστά στην ελληνική τούτη, καμωμένη από νερό, πέτρα, και δροσερό μελτέμι αιωνιότητα.